Πάμε στη Δία Καθημερινότητα. Πριν πάμε, θα ανοίξουμε και το φάκελο, γιατί φάκελος λέμε, κλισέ έκφραση, ζητώ συγγνώμη την αποσύρω. Θα μπούμε στην πραγματικότητα αφορά την ανήλικη παραβατικότητα και εγκληματικότητα. Θα μας βοηθήσει ο Κώστας Σημακόπουλος. Θα συνδεθούμε και με έμπειρους επιστήμονες και με το ρεπορτάζ στη συνέχεια και θα πάμε και στο Λαύριο. Όμως να δώσουμε προτεραιότητα στην μακρινή, φιλόξενη, πανέμορφη Αλεξανδρούπολη που έχει σοκαριστεί την τοπική κοινωνία από μια δημόσια καταγγελία που είναι. Έχει τη φροντίδα των αστυνομικών και ιδιωτικών αρχών και της εισαγγελίας, καθώς μιλάμε χρήσα μου για έναν πατέρα ο οποίος κατήγγειλε, σύμφωνα με τα δεδομένα, τα ιατρικά που έχει στη διάθεσή του, την σεξουαλική κακοποίηση του πεντάχρονου παιδιού του μέσα σε νηπιαγωγείο. Ο Τάσος Παλαιστίδης, ο ξέρετος συνάδελφος, έχει το ρεπορτάζ, γιατί νομίζω χτες είχαμε και την ιατροδικαστική εξέταση. Έγινε, αγαπητέ Τάσο. Ποια είναι τα νέα στοιχεία που δίνουμε? Έχει σοκαριστεί τοπική κοινωνία στην Αλεξανδρούπολη και φυσικά και το Πανελλήνιο. 5 ετών. Παιδί κακοποιημένο σε νηπιαγωγείο και συλλήψεις γονέων, απίστευτο και όμως πραγματικό. Καλημέρα. Δυστυχώς σοκαρισμένη όχι μόνο η κοινωνία, η χώρα όλη, διότι βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα την παιδική παραβατικότητα. Με 12χρονα, 14χρονα, 16χρονα και 17χρονα βλέπουμε προφυλακίσεις ανηλίκων. Εδώ τώρα τι συνέβη, ένα πεντάχρονο παιδί λοιπόν, σύμφωνα με τον πατέρα του, ο οποίος πήγε στην αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης και κατήγγειλε ότι το παιδί του βιάστηκε από συνομήλικους. Τώρα, αν ο βιασμός αυτό σύμφωνα με τον πατέρα ήταν εντός του σχολείου ή εκτός, μένει να το δείξει. Πώς προέκυψε αυτού του είδους η καταγγελία, αγαπητέ Τάσο? Δηλαδή, τι βρήκαν οι γονείς? Λένε, λέει το ρεπορτάζ που τη συζητήσαμε και χθες μαζί, το παιδί αισθανόταν ενοχλήσεις, πόνους. Πήγαν στο νοσοκομείο οι άνθρωποι και τους λέει: πονάει το παιδί μας, τι έχει συμβεί. Και οι γιατροί διαπίστωσαν στην ευαίσθητη περιοχή να υπάρχουν σημάδια κακοποίησης που οδηγούν στο συμπέρασμα της σεξουαλικής κακοποίησης. Νομίζω αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Αλλά έγινε ιατροδικαστική εξέταση. Η ιατροδικαστική εξέταση, Σπύριο και Χρήση, ολοκληρώθηκε εχθές. Ναι. Από τον ιατροδικαστή της Θράκης, τον κύριο Παύλο Παυλίδη, όπου σύμφωνα με πληροφορίες φέρει το παιδί ίχνη βιασμού, όχι όμως όπως το υποψιαζόμαστε, δηλαδή τα άλλα δύο ανήλικα πεντάχρονα, τα συνομήλικα του πεντάχρονου, φαίνεται λοιπόν ότι χρησιμοποίησαν τα χέρια τους, τα δάχτυλά τους, και αυτό είναι πολύ σοκαριστικό. Και μιλώντας και με αστυνομικούς και με άλλους γιατρούς εκτός του ιατροδικαστή, μου είπε ότι δεν μπορεί και δεν είναι λογικό παιδιά 5 ετών να γνωρίζουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Ναι, γιατί προφανώς αυτά τα παιδιά, τα παιδιά 5 ετών κάτι έχουν δει, κάπου έχουν δει αυτά τα οποία μιμητικά επαναλαμβάνουν ή κάνουν στην υπόλοιπη καθημερινότητά τους. Αυτά που βλέπουν τα παιδιά κάπου, δεν ξέρουμε πού, στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση, κάπου αλλού, είναι αυτά που μιμητικά πλέον, αν θέλετε, μιμούνται σε επίπεδο πράξεων ή συμπεριφορών ή λόγων. Επίσης, να προσθέσουμε σε αυτό, αγαπητέ Τάσο, ότι πέρα από την ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με τα προεπόμενα, και παιδοψυχίατρος θα επικοινωνήσει σε συνεργασία με τον ενηλίκο της περιοχής, με το παιδί, προκειμένου μέσα από τα λεγόμενα του παιδιού να μπορέσει να βγει μια εικόνα συγκεκριμένης συμπεριφοράς για το τι ακριβώς συνέβη, ποια ώρα, ποια στιγμή και πού. Έτσι, έτσι προσθέτουμε στο ρεπορτάζ το πάντα αξιόπιστο το δικό σου, αγαπητή Τάσο. Έχει σημασία μετά την ιατροδικαστική εξέταση ότι και με εντολή εισαγγελέα αλλά και με τις κοινωνικές υπηρεσίες ότι έχει δοθεί εντολή στους παιδοψυχολόγους και παιδοψυχιάτρους να ασχοληθούν με τον πεντάχρονο. Μάλιστα, εχθές όταν βγήκε αυτό το θέμα, Σπύρο, να σου πω, η εισαγγελία πολύ ορθά κατά την άποψή μου, οι εισαγγελές Αλεξανδρούπολης επικοινώνησε με τις αστυνομικές αρχές και συνελήφθησαν οι δύο γονείς των άλλων δύο πεντάχρονων παιδιών και οι δύο παιδαγωγοί, οι δύο νηπιαγωγοί. Σήμερα με την δικογραφία που ολοκληρώνεται, που θα ολοκληρωθεί μάλλον, και με την ιατροδικαστική εξέταση στο πόρισμα, φαίνεται ότι κάπου προς το μεσημέρι θα οδηγηθούν ενώπιον της κυρίας εισαγγελέως να απολογηθούν, να πούν πώς αυτά τα δύο πεντάχρονα παιδιά συμπεριφέρθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο σε έναν συμμαθητή τους, τι έκαναν οι παιδαγωγοί και τι κάνουν οι γονείς
Μάλιστα. Στο σπίτι για αυτά τα δύο πεντάχρονα. Θα είναι ένα τεράστιο αλυσιδωτό πρόβλημα αυτό. Τάσο, μην βγάλει κι άλλα αυτή η εξέταση. Και πηγαίνει αργότερα στο σχολείο και μετά στα παιδιά, όπου και είναι και οι τελικοί αποδέκτες. Δεν καταδικάζουμε κανένα. Τα κριτήρια αθότητας υπάρχει, προφανώς, επειδή αναφερόμαστε σε γονείς, αλλά μήπως η ψυχιατρική εξέταση στο θύμα, αλλά και στα άλλα παιδιά, τα φερόμενα ως δράστες, εισαγωγικά, χωρίς ένα παιδί 5 ετών, δράστη, μπορεί να βγάλει και άλλα συμπεράσματα ωφέλιμα για τους παιδοψυχιάτρους και ενδεχομένως και για τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.